Χαίρετε. Λοιπόν, στήθος, άσκηση στήθος, με αλτήρες σε πάγκο, για πυγμάχους, εννοείται ότι, όπως έχουμε ξαναπεί, ό,τι έχει να κάνει με αθλητές, όπως, κυρίως όπως οι πυγμάχοι, μας ενδιαφέρει και εμάς. Λοιπόν, γιατί αυτό που θα δείξω είναι για πυγμάχους, γιατί θα συμμετάσχει πολύ και ο κορμός κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, πράγμα το οποίο αφενός προσομοιάζει στην κίνηση των πυγμάχων όπως θα είχαν ένα direct, αφετέρου μας βοηθάει στην ενδυνάμωση της περιοχής του στήθους όπως θα έπρεπε για τη συγκεκριμένη άσκηση, αλλά σε σχέση με τον κορμό. Δηλαδή, το στήθος δεν θα δυναμώσει μόνο του, δεν θα έχουμε μία άσκηση συγκέντρωσης, θα έχουμε μία άσκηση συνδυαστική, δηλαδή η δύναμη θα μου βγει από τον κορμό για να πάρω και ταχύτητα και έκρηξη και θα περάσει στο χέρι μέσω του στήθους. Αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι τα πόδια δουλεύουν μόνο εξισορροπητικά, είναι σχεδόν η κίνηση που θα έκανε ένας πυγμάχος όρθιος για να ρίξει ευθεία χτυπήματα. Λοιπόν, δείχνω λίγο και μετά θα εξηγήσω λεπτομέρειες. Λοιπόν, εξηγώ τώρα. Βγαίνω τον direct μου όπως θα έβγαινα όρθιος, έτσι. Θα πρέπει να στρίψει και ο κορμός μου, άρα το ίδιο πρέπει να γίνει και εδώ. Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει να δώσω περιθώριο κίνηση στον κορμό, το οποίο θα βγει μόνο εάν σηκωθώ. Για να σηκωθώ θα πρέπει να δουλέψει ο κορμός. Ωραία, άρα δουλεύει ο κορμός μου αφενός για να με σηκώσει, να δώσω περιθώριο κίνησης, αφετέρου για να περάσει ταχύτητα και δύναμη στο στήθος και στο υπόλοιπο χέρι κατ' επέκταση. Και έχουμε κορμό, δηλαδή κοιτάξτε, χωρίς να σπάω καθόλου χέρι, κορμός. Το ίδιο και την άλλη. Και απλά μετά τελειώνω μέσω του υπόλοιπου μέρους του σώματος. Οι αναπνοές μου όπως θα ήταν σε ένα χτύπημα, έτσι, αυτό δεν το ξεχνάμε. Επίσης το άλλο που πρέπει να μην ξεχνάμε είναι ότι το χέρι μας που δεν δουλεύει δεν είναι σαν κουλό, που όπως ο πυγμάχος το θέλει κοντά του για άμυνα, έτσι και εγώ το κρατάω εδώ. Γιατί? Για ποιο λόγο, θα με χτυπήσει κανένας? Όχι. Αφενός ο πυγμάχος θα το δουλέψει με αυτόν τον τρόπο για να αποτυπωθεί στον εγκέφαλό του ότι πάντα το χέρι μου είναι εδώ ψηλά για άμυνα. Αυτοί το γνωρίζουν πολύ καλύτερα από μένα αυτό. Αφετέρου εμείς θέλουμε το κέντρο βάρους μας να είναι μαζεμένο, γιατί αν αρχίσω και απλώνω χέρια και με βοηθάει στην κίνηση του κορμού, γιατί το χέρι μου αν το δουλεύω εξωτερικά μπορεί να μου δίνει βοήθεια στην κίνηση που κάνω και στην ουσία θα κλέβω. Οπότε το μαζεύω και κερδίζω στο ότι αν είμαι πυγμάχος ξέρω πάντα τη θέση άμυνας, αν είμαστε εμείς που θέλουμε απλά να δουλέψουμε αθλητικά δεν κλέβει το χέρι μας, δεν μας βοηθάει να κλέψουμε μάλλον. Λοιπόν, έκρηξη ταχύτητα, μέτρια κιλά, μη φορτώστε,
Μόνο αν είστε τόσο καλά γυμνασμένοι θα αρχίσετε να βάζετε, και πάλι με προσοχή, γιατί μην ξεχνάμε ότι κατά τη διάρκεια της κίνησης έχουμε και μεγάλη ταχύτητα επαναφοράς. Τώρα κοιτάξτε, αυτό ξέχασα να το πω, πέρα από την έκρηξη κατά την άνοδο των κιλών, έχουμε και ταχύτητα για να επαναφέρω το χέρι μου. Δεν δουλεύω δηλαδή τόσο τις αρνητικές μου. Εδώ είναι η κίνηση εκρηκτικά, με ταχύτητα και τεχνικά. Γιατί τον πυγμάχο δεν τον ενδιαφέρει να βγάλει μόνο γρήγορα ένα χτύπημα, τον ενδιαφέρει να επαναφέρει και το χέρι του γρήγορα, ούτως ώστε να μην μείνει ακάλυπτος και να μπορεί να ξαναχτυπήσει ταχύτατα. Έτσι. Ασκησάρα. Ασκησάρα, ασκησάρα. Δουλέψτε την λίγο, να βρείτε λίγο την κίνηση κάτω. Έτσι, πίσω. Ας είναι και χωρίς κιλά στην αρχή. Και μόλις βρείτε λίγο την έκρηξη και το πώς πρέπει να κινηθεί ο κορμός, αρχίστε βάζετε σιγά σιγά πολύ λίγα κιλά μέχρι να σας βγαίνει σωστά. Με τα περισσότερα κιλά και σε δύναμη. Δηλαδή τώρα με τα 10 κιλά, πιστέψτε με, όταν έχουμε να κάνουμε τέτοια ταχύτητα εκτέλεσης, έχει μέσα και το στοιχείο της δύναμης. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, τα ξαναλέμε.